Σήμερα είμαστε βιοπαλαιστές αγρότες. Τα προβλήματά μας έχουν οξυνθεί. Και επειδή από παχιά λόγια είμαστε χορτάτοι, παίρνουμε το δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης. Σοβαρά προβλήματα επιβίωσης αντιμετωπίζουν δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι. Προβλήματα που από χρονιά σε χρονιά, αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Με αποτέλεσμα εμείς οι αγρότες να μην μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να μείνουμε στα χωριά μας. Η μη καταβολή των αποζημιώσεων της περσινής χρονιάς από τη χαλαζόπτωση, τον ιανό, τον αέρα και την ξηρασία, οι χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, το μεγάλο κόστος παραγωγής είναι προβλήματα που μας αναγκάζουν να είμαστε για μία ακόμη χρονιά στο δρόμο. Κόντρα στις κυβερνήσεις διαχρονικά που αντί να σκύψουν στα προβλήματά μας προσπαθούν με ψέματα και συκοφαντίες να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια. Λένε δήθεν ότι εμείς οι αγρότες πήραμε αρκετά χρήματα. Λένε ότι δεν έχουμε τι να κάνουμε το Γενάρη και βγαίνουμε στους δρόμους. Τους απαντάμε ότι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και οι τωρινοί μπουκώσαν και μπουκώνουν με εκατομμύρια ευρώ βιομήχανους, εφοπλιστές, μεγαλοξενοδόχους και τραπεζίτες. Ενώ για μας τους αγρότες ρίχνουν τα σουσάμια και κρατάνε τα καρβέλια. Για τους παραπάνω που προανέφερα, αυτό συνάδελφοι δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο κρατικός προϋπολογισμός του κράτους του 2021. Για τις επιπτώσεις της πανδημίας έδωσε 24 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020 και άλλα 7 δισεκατομμύρια ευρώ για φέτος σε επιχειρήσεις και τράπεζες. Για μας τους αγρότες κτηνοτρόφους αλληλείς 350 εκατομμύρια, δηλαδή κοντά στο 1%. Αυτό, συνάδελφοι, δείχνει ποιον στηρίζει και ποιον δεν στηρίζει η κυβέρνηση. Το κόστος παραγωγής, συνάδελφοι, έχει φτάσει στα ύψη. Δεν μπορούμε να πάμε στα μαγαζιά να πάρουμε τα είδη πρώτης ανάγκης που χρειαζόμαστε για να καλλιεργήσουμε. Τα τευτέρια των μαγαζιών είναι φορτωμένα με τα χρέη των αγροτών. Όταν πάμε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, στην Αγρότικα, μόνο χαλβαδιάζουμε. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα απαραίτητα εργαλεία που χρειαζόμαστε για τις καλλιέργειές μας. Καλή εξέλιξη, καλή τεχνολογία, αλλά δεν μπορούμε να τη φτάσουμε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην προεκλογική συγκέντρωση στη Λάρισα υποσχέθηκε και έταξε ψευδώς ότι οι αγρότες θα πάρουν επιστροφή πετρελαίου. Για να μαζέψει ψήφους. Γιατί αντί να δώσει την επιστροφή πετρελαίου στους αγρότες, δίνει 370 εκατομμύρια ευρώ επιστροφή πετρελαίου σε εφοπλιστές και βιομήχανους. Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στις πόλεις, οι αγωνιστικοί αγροτικοί σύλλογοι και ομοσπονδίες έδειξαν όμως αυτό το διάστημα ότι ο λαός μας δεν είναι διατεθειμένος να σκύψει το κεφάλι. Ότι η μάσκα προστασίας που φοράμε δεν σημαίνει και στόματα δίχως φωνή. Δεν περιμένουμε να λογαριαστούμε σε κάποιο αόριστο μέλλον, όπως μας καλούν ορισμένοι πονηροί παραμυθάδες, όπως οι εκπρόσωποι της προηγούμενης κυβέρνησης. Όπως και εσείς δείχνετε σήμερα, με τη δική σας κινητοποίηση οργανώνουμε άμεσα τον αγώνα μας για να βάλουμε φρένο στα διάφορα αντιδραστικά μέτρα. Παλεύουμε ενάντια σε κάθε είδους καλοθελητές που προσπαθούν να μας πείσουν ότι για τους εργαζόμενους της πόλης και τους βιοπαλαιστές αγρότες δεν υπάρχει άλλη προοπτική από το να υποταχθούν στους νόμους της αγοράς, από το να κουβαλάμε μια ζωή στους ώμους μας τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Χτίζουμε όλοι μαζί τη δική μας αγωνιστική συμμαχία προς τα μπρος, προς ένα ανθρώπινο μέλλον για μας και τα παιδιά μας.